κύριος είναι τόσο ευαισθητομένος που δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, έχω αγαπήσει την Άνδρο και το Αιγαίο. Εγώ προέρχομαι από ένα άλλο πέλαγος, από το Ιόνιο. Έχω υποστηρίξει ένα τμήμα και εγώ περιβάλλοντος, καταρχάς από το Πανεπιστήμιο Πάτρας και μετά από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με έδρα την Κέρκυρα, για το νησί μου τη Ζάκυνθο. Ξέρω πάρα πολλά από όλα αυτά τα πράγματα. Ο κύριος ο προηγούμενος που μίλησε τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Η εισήγησή του ήταν απόλυτα ευαισθητομένη και χαίρομαι γι' αυτό. Έχετε δηλαδή ήδη έναν καλό οδηγό μπροστά σας που μπορείτε να τον ακολουθήσετε. Είναι στα πάντα ενημερωμένος και έχει και την ηθική θέση που πρέπει εκτός από την νομική. Να πω κάτι να πάρω από το τέλος, ότι όντως έχετε απόλυτα δίκιο, δεν θυμάμαι το επώνυμό σας κύριε, η αισθητική τοπίου δεν μπορούμε να τη διώξουμε, δεν έχει προσδιοριστεί δηλαδή ως θέμα που θα μπορούσε κάποιος να πει αισθητικά βλάπτει αυτό. Η αισθητική τοπίου απλώς λέγεται ως επιστημονικό θέμα, αλλά δεν έχει κατοχυρωθεί ούτε ευρωπαϊκά, αλλά ούτε και βέβαια στην Ελλάδα. Κάποιες εταιρείες που είναι γνωστές, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι αυτή, τις περισσότερες τις γνωρίζω, κάνουν μελέτες εμπεριστατωμένες, όπως είπατε, που τους δίνουν τη δυνατότητα ή νομοθεσία και μάλιστα ξέρετε τι γίνεται. Αν ένας νόμος δεν τους καλύπτει, τι κάνουν η Βουλή μας και οι βουλευτές μας, πηγαίνουν και κάνουν τροποποίηση. Και λέει η περιβαλλοντική μελέτη της κάθε εταιρείας σε σχέση με την τροποποίηση τάδε του νόμου τάδε, είμαστε μια χαρά. Και επομένως αυτές οι περιβαλλοντικές μελέτες επίσης γίνονται στο πόδι, είναι έσχρες, τους φοιτητές τους μαθαίναμε να φτιάχνουν περιβαλλοντικές μελέτες και το λέω με γνώση ότι όλες αυτές οι περιβαλλοντικές μελέτες είναι δυναμένες στο πόδι, πώς το λένε, κατοχυρώνουν τις προϋποθέσεις τις νομικές, οι οποίες είναι φτιαγμένες, όπως είπατε, ειδικά για να γίνουν ό,τι πρέπει να γίνει. Και επομένως, κατά την άποψή μου και όπως και εσείς είπατε, μία δίωξη στα δικαστήρια δεν θα ευδοκιμήσει. Όπως εμείς στη Ζάκυνθο διώκουμε για άλλους λόγους, για την ορυκτή ενέργεια, για τις υδρογονάνθρακες, ένα νεμίρι που ήρθε και αγόρασε το μισό νησί. Ποια είναι λοιπόν η τακτική των δικαστηρίων, αν θα πάτε, ότι θα καθυστερούν. Θα καθυστερούν και τον επενδυτή, θα καθυστερούν και εσάς. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα έχει δόκιμο λόγο. Ως προς την αιωλική ενέργεια, δεν είναι η προβολή της, όπως η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια και όπως και οι άλλοι από μάζα, πώς, βιομάζας που γίνεται, που φυτά τα λιώνουμε και τα κάνουμε ενέργεια. Όλες αυτές δεν είναι επειδή είναι πιο υγιεινές, δεν είναι καθόλου πιο υγιεινές. Απλούστατα είναι γιατί εξαντλούνται οι ορυκτός τα πετρέλαια. Πια οι υδρογονάνθρακες εξαντλούνται. Βλέπετε τι γίνεται στην Κύπρο, βλέπετε τι γίνεται στο Ιόνιο και στην Κρήτη. Εσείς δεν έχετε υδρογονάνθρακες, άρα και εδώ τι θα βάλουμε, αιωλική. Δηλαδή προσθέτει, η αιωλική ενέργεια εμφανίστηκε όχι για το περιβάλλον, αλλά γιατί εξαντλούνται τα αποθέματα των υδρογονάνθρακων. Άρα και είναι επόμενο και όλα τα άλλα είναι ψεύδι. Και θα σας πω για την αιωλική, γιατί είχα κάνει και μια εφημερίδα, ξέρω και από επιστήμονες που ήρθαν και ο Μυτιλινέος είχε έρθει στο νησί μου, όταν μιλήσαμε για αιωλική. Αυτό που λέτε ως προς τη χωραφέτηση δεν είναι εύκολο να συμβεί. Γιατί αυτοί υπάρχουν μελέτες, πρώιμες μελέτες, προγενέστερες μελέτες, που δεν είναι τυχαίο ότι είπαν εδώ. Εδώ το είπανε γιατί έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση λόγω της φοράς και της δύναμης του ανέμου. Δηλαδή γίνεται πρώτα μια μελέτη σε ποιο σημείο ο άνεμος είναι πιο δυνατός και θα τους δώσει τις μεγαλύτερες, τα μεγαλύτερα μεγαβάτ, πώς θα μιλάω, τις κιλοβατόρες τις πιο πολλές. Επομένως οι θέσεις που κάνουν, δεν μπορείτε να τις πει ο Δήμος εκεί να το πώς θα γίνει. Απλούστατα αυτοί έχουν ήδη μελετήσει και λένε εκεί είναι το πιο ισχυρός άνεμος και η φορά του ανέμου είναι η πιο κατάλληλη. Ας πούμε στο νησί μας δεν έχουμε άνεμο, είχαμε βάλει ανεμογεννήτρια, εγώ είχα στήσει ανεμογεννήτρια πειραματικά για το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο δεν απέδωσε, είπαμε δεν κάνουμε στο μέρος αυτό, είναι χαμηλά, δεν μας συμφέρει. Είναι θέματα τέτοια. Και επίσης, ποιο είναι το τοξικό των ανεμογεννητριών. Αυτές έχουν ένα μετασχηματιστή που μετασχηματίζουν την αιωλική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό το πράγμα, κάτι σαν το καταλήτη του αυτοκινήτου σας καταλάβετε, το οποίο έχει ορισμένο χρόνο ζωής, δεν είναι για όλη τη ζωή που δουλεύει η ανεμογεννήτρια, πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι τοξικότατο απόβλητο, το οποίο πού πηγαίνει, ακόμα δεν έχουμε βρει τι το κάνουμε αυτό. Και δεν ξέρω αν αυτή η μελέτη, θα ήθελα να τη δω, αν όντως αυτό το προβλέπει.
Αυτό για την τοξικότητα. Εγώ προσωπικά επίσης, πολύ δίκιο έχετε για να τελειώσω στο ότι το τι διασφαλίζεται μόνο, ό,τι είναι μνημείο και ό,τι είναι παραδοσιακό. Αν είναι, πώς το λένε, κατοχυρωμένο κάτι ως παραδοσιακός οικισμός, ως παραδοσιακό μνημείο, μοναστήρι κτλ. Τα ζούμε και εμείς στο νησί μου με ένα μικρό μοναστήρι που το πήραν εκεί πάνω από το Ναυάγιο, αν έχετε υπόψη, στη Ζάκυνθο. Εκεί λοιπόν οι χαρακτηρισμοί αυτοί παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Αν ξεκινήσετε να χαρακτηρίσετε μνημείο κάτι εκεί, ο Μυτιλινίος ήδη θα έχει εγκαταστήσει μέχρι να βγουν αποφάσεις χαρακτηρισμού. Θα είναι μακρόχρονες. Και επομένως και αυτό το θεωρώ χαμένο χαρτί. Συμφωνώ για το πολιτικό της απόφασης. Η άποψή μου είναι, αν θέλετε να κάνετε κάτι, θα κάνετε δράσεις επί τόπου. Δηλαδή, θα πάτε και δεν θα αφήνετε κανένα στη ξενογενή. Παπαδάτου Θεοδώρα λέγομαι, είμαι οικονομολόγος, καθηγήτρια, είμαι ελεκτικής έλεγχο επίδασκα, αλλά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με περιβαλλοντικό έλεγχο, χωρίς να είμαι απόλυτα ειδική. Όμως επειδή υποστήριζα ένα τμήμα περιβάλλοντος, το οποίο θα το κλείσω σε λίγο, γι' αυτό και περίπου ξέρω και τα παραλυπόμενα σε σχέση με όλο αυτό το σύστημα των μελετών κτλ. Τι να κυνηγήσετε τη μελέτη, τι να κυνηγήσετε, τη βρικόλακες θα κυνηγάτε, τίποτα, δηλαδή δεν θα βρείτε άκρη, τα ξέρω. Θα πάτε και θα κάνετε πράξη, έμπρακτη ενέργεια και αν θέλετε θα έρθει και εγώ μαζί σας. Γιατί δεν πάμε μια πέρα, πάμε να αναγνώσουμε ένα πλοίο να πάμε όλοι. Ημερομηνία και ώρα. Ωραία.